Ανάμεσα στα δύο πρωθυπουργικά ζεύγη. Ας δούμε εδώ λοιπόν και ας κάνουμε τις συγκρίσεις. Κοίτα την κυρία πρωθυπουργού της Κύπρου πόσο αγαπάει τον Ομπάμα. Δεν έχει πάει και αλλάξανε, αλλάξανε ζευγάρια, θα τρελάω. Έκανε swinging. Είναι της μόδας. Η φωτογραφία έχει κενό στη μέση, έτσι. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Εγώ παρά αυτό παρά αυτήν. Εσύ είμαστε εντάξει. Είναι λες και είναι δύο φωτογραφίες και τις έχουν ενώσει με τόσο κενό στη μέση. Βλέπω τα περαμέντο, παιδιά. Αυτό το ελληνικό που θα σε πάρει η Ελληνίδα και θα έλεγα να κάνω μια φωτογραφία. Ρε, πώς θα του πες, μπάρακ σέλφι! Φωτιά στο δε ο κύριος πρωθυπουργός της Κύπρου, τον βλέπω πολύ πιο σοβαρό, γιατί ίσως η κυρία πρωθυπουργού της Κύπρου είναι λίγο πιο έχει το πάνω χέρι και λέει, κοίτα να δεις, θα πάμε στην Αμερική, θα πάρω γκαλιά εγώ τον μπάρακ, έτσι και σε δω με τη Μισελ, θα βγάλω το κόκκινο φουστάνι που με κάνει να μοιάζω πυρκαγιά και θα γίνει χαμός. Και θα σου ζητήσω ένα iPhone. Και θα σου ζητήσω ένα iPhone, σωστό. iWatch. Έχουμε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να δούμε πού οφείλεται αυτή η οικειότητα της κυρίας πρωθυπουργού της Κύπρου στον Μπάρακ Ομπάμα. Γιατί έχουν τόσα κολλητή λύκια. Γιατί. Να πάμε ένα ταξίδι στον χρόνο. Να δούμε μία φωτογραφία λίγο πριν, κάποιο καιρό πριν, να κάνουμε τις συγκρίσεις και να δούμε πού οφείλεται αυτή η οικειότητα. Έχει ξαναπάει! Όπου εδώ βλέπεις, είναι βετεράνα! Είναι η δεύτερη της φορά! Αγιά σου! Second time! Είναι φίλη μου! Out the White House! Και ίσως είχαμε και, ξέρεις τι, ανταγωνισμό. Γιατί σου λέει την πρώτη χρονιά πήγες εσύ σύζυγε και πήρες αγκαλιά τη Μισελ. Κοίτα εδώ πως έχει αλλάξει ο ρόλος. Εφέτο εγώ θα πάω, θα πάρω τον μπάρα και θα σε κάνω να ζηλέψεις. Αντίπεινα. Γιατί βλέπεις από την αριστερή μεριά, σωστά το λέω. Ναι. Όποιοι κάθονται από εκεί αγκαλιάζονται.